Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η επιμήκυνση της λήξης των δανείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προς την Ελλάδα και η αξιοποίηση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι δύο από τις τεχνικές λύσεις για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που θα εξεταστούν στο σημερινό Euro Working Group. Την ίδια ώρα, αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα βγει με επιτυχία από το πρόγραμμα του ESM φέτος τον Αύγουστο, εμφανίστηκε ο επικεφαλής του Klaus Rengling σε ομιλία του στη Φραγκφούρτη, ο οποίος και δήλωσε πως αν η ελληνική κυβέρνηση διατηρήσει την πορεία της, θα είναι σε θέση να αναχρηματοδοτείται κανονικά με τις και στις δυνάμεις από την αγορά. Για όσους χρωστάνε στην εφορία και δεν φροντίσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κατασχέσεις ακινήτων επιτρέπονται για οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 500 ευρώ ανεξάρτητα αν η κατοικία που κατάσχεται είναι η κύρια και μοναδική κατοικία του οφειλέτη. Η κατάσχεση είναι το πρώτο στάδιο και συνοδεύεται συνήθως με εγγραφή υποθήκης. Μετά ακολουθεί ο πληστηριασμός του κατασχεμένου ακινήτου. Σε αυτό το στάδιο, ο οφειλέτης μπορεί να παγώσει το πληστηριασμό εάν επικαλεστεί συγκεκριμένη εκύκλιο και αποδείξει ότι το κατασχεθέν ακίνητο αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία. Έναντι 11,75 εκατομμυρίων ευρώ πωλήθηκε η βίλα του Σταύρου Ψυχάρη στο Πορτοχέλη, πετυχαίνοντας σχεδόν τριπλάσια τιμή από την αξία εκκίνησης στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον για την έπαυλη στην ελληνική Ριβιέρα, γεγονός που αποδεικνύεται και από την ιδιαίτερα ψηλή τιμή πώλησης. Η πολυτελής κατοικία του πρώην εκδότη, που συνορεύει με θάλασσα και δάσος στην περιοχή της Ερμιώνης, αποτελεί το πιο ακριβό ακίνητο που έχει αγοραστεί μέχρι στιγμής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληστηριασμών από την έναρξη της λειτουργίας στο περασμένο Νοέμβριο. Το ΤΚΑ και ενέργεια χρηματιστήρια και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίαση με τον Γενικό Δικτύωνα και με τις 830,91 μονάδες καταγράφονται σε απόλυση 0,57% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.